πω, αγαπητές φίλοι και φίλες, ότι αυτή η έκθεση ξεκίνησε ως μια δραστηριότητα των κριτών επαγγελματιών, των κριτών παραγωγών, που όμως σήμερα έχει πάρει ένα πολύ μεγαλύτερο χαρακτήρα. Όσοι θα θυμάστε ασφαλώς την πρώτη διοργάνωση που κάναμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, θα θυμάστε ότι ο αριθμός, ο απόλυτος αριθμός των περιπτέρων ήταν πολύ μικρότερος, και έτσι όμως βάλαμε τις βάσεις για αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις. Φέτος έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε περισσότερες από 65 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας, από το ένα άκρο της Κρήτης έως και το άλλο, αλλά να έχουμε και την ξεχωριστή χαρά και τιμή, και εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που μας τίμησε με την παρουσία της και βρίσκεται εδώ με το περίπτερο, και θα έχουν την ευκαιρία όλοι οι επισκέπτες της έκθεσης να δουν και τα προϊόντα που παράγει η περιφέρεια αυτή. Να πω επίσης ότι εδώ θα δουν παράλληλα, υπάρχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κατερίνη, στα Τρίκαλα, στα Καλάβρητα, στην Κομωτινή, στη Λάρισα, στη Βιωτία, στη Θεσσαλονίκη, στην Ίσυρο, στη Μεσσηνία, στην Ιμαθία, στην Αττική, στην Ακριτική Λίμνο, στην Καστοριά, στην Καβάλα, στο Κιλκής, και βέβαια, όπως ανέφερα, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται από το ένα άκρο της Κρήτης, από τα Χανιά, έως και τη Ζάκρο, στην περιοχή της Ιτίας. Επομένως, εδώ θέλω να γνωρίζετε, αγαπητοί φίλοι επισκέπτες, ότι θα βρείτε ένα διατροφικό θησαυρό, ένα πλούτο που αξίζει να γίνει μέρος της καθημερινής σας συνήθειας. Εδώ ήρθαμε με μικρούς παραγωγούς κυρίως, για να γνωρίσετε τα προϊόντα που παράγουν, να τους δώσουμε την ευκαιρία να υλοποιήσουν στην πράξη την περίφημη εξωστρέφεια. Νομίζω ότι αν όλοι εμείς οι Έλληνες κατανολώνουμε λίγο περισσότερο τα τοπικά προϊόντα, και ο κόπος και ο μόχθος αυτών των ανθρώπων θα πληρωθεί, αλλά και το ισοζύγιο των συναλλαγών θα είναι πολύ καλύτερο. Η ανάπτυξη περνάει μέσα από τον πρωτογενή τομέα, περνάει μέσα από κινήσεις εξωστρέφειας. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, εδώ και 8 διοργανώσεις περιστρέφεται αυτή η έκθεση. Να πω ότι η έκθεση Κρήτη, η Μεγάλη Συνάντηση, πραγματοποιείται κάθε χρόνο το φθινόπωρο εδώ και την Άνοιξη στην Αθήνα. Η τελευταία ήταν στο στάδιο Ρήχη Φιλίας. Η επόμενη διοργάνωση θα είναι σε ένα χώρο που θα σας γνωστοποιηθεί το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Να πω ότι παράλληλα, πέρα από το εμπορικό μέρος αυτής της έκθεσης, θελήσαμε να αποτελέσει ένα πολιτιστικό αντάμωμα όλων όσων δραστηριοποιούνται με τα πολιτιστικά πράγματα. Περισσότερα από 45 πολιτιστικά σωματεία από όλες τις περιοχές της Ελλάδος, θα το αναγνώσει αργότερα η συνεργάτη, στην οποία πρέπει να ευχαριστήσω, και υπεύθυνη για τα πολιτιστικά, η Νίκη, η Ντούλα, όλα τα πολιτιστικά σωματεία που συμμετέχουν. Ουσιαστικά έχουμε δημιουργήσει ένα πολιτιστικό αντάμωμα. Παράλληλα δηλαδή, αυτές τις ημέρες δίνουμε βήμα στο κάθε σωματείο να παρουσιάσει τη δουλειά του, και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει να αποτελεί ουσιαστικά ένα ραντεβού, ένα ετήσιο ραντεβού συνάντησης όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με τα πολιτιστικά πράγματα. Επίσης, φέτος έχουμε την ξεχωριστή χαρά να έχουμε και επιχειρήσεις που δεν έχουν αμιγώς χαρακτήρα ιδιωτικο-οικονομικό, όπως είναι το μοναστήρι που εκπροσωπεί η Ηγουμένη, την οποία θα παρακαλέσω να έρθει κοντά μας να μας πει δύο λόγια, γιατί θεωρώ ότι αυτές οι προσπάθειες, χωρίς να μηδενίζουμε βεβαίως τις προσπάθειες όλων, πρέπει να είναι επενετές, πολύ δε περισσότερο όταν το έργο έχει και κοινωνικό χαρακτήρα. Αμέσως μετά, Αγία Ηγουμένη, θα σας δώσω το λόγο. Στο σημείο αυτό, να δώσω το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, ο οποίος μας κάνει την τιμή να βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Είναι ο αγαπητός φίλος και για πολλά χρόνια συνεργάτες υπήρξαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο κύριος Μανώλης Οχνάρης. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, έχετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί επιχειρηματίες, φίλες και φίλοι, στη συνεχή και στοχευμένη προσπάθεια που υλοποιούμε ως Περιφέρεια Κρήτης για την ανάδειξη, προβολή και προώθηση
των κριτικών προϊόντων και της κριτικής διατροφής εντάσσεται και η συμμετοχή μας στην έκθεση Κρήτη Μεγάλη Συνάντηση. Για μια ακόμα χρονιά συμμετέχουμε στην έκθεση αυτή, η οποία δίνει τη δυνατότητα στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα να γνωρίσει το νησί μας, τα προϊόντα και τους παραγωγούς μας. Στόχος μας είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν και να ζευτούν τα ποιοτικά μας προϊόντα και να τα βάλουν στο τραπέζι τους. Εμείς ως Περιφέρεια Κρήτη στηρίζουμε προσπάθειες που αναδικείουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του νησιού μας. Άξονα στις δράσεις μας είναι το τρίπτυχο ταυτότητα, ποιότητα και εξωστρέφεια. Τα κριτικά προϊόντα είναι ποιοτικά και ασφαλή. Εμείς προσπαθούμε να τους δώσουμε μια ταυτότητα. Η ταυτότητα είναι η Κρήτη. Μια ταυτότητα που θα τα κάνει αναγνωρίσιμα παντού, που θα συνδέει το νησί μας, την παράδοση, την κουλτούρα μας. Μια ταυτότητα που θα τους χαρίσει μεγάλη ζήτηση και την επικράτησή τους στις αγορές, παραδοσιακές και νέες. Και επιπλέον θα τους διασφαλίζει προστιθέμενη αξία. Υπεραξία η οποία θα είναι προς όφελος των παραγωγών και του νησιού μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τον Νεκτάριο Σερμάκη, τους συνεργάτες του, για την άρτια διοργάνωση αυτή της έκθεσης και για την προσπάθεια που κάνει αυτά τα χρόνια για να φέρει την Κρήτη και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, να ευχηθώ στους επιχειρηματίες καλή διαμονή και σίγουρα καλές δουλειές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Το λόγο να δώσω στην εκπρόσωπο και περιφερειακή σύμβουλο, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την κυρία Κατερίνα Ζωγράφου. Κυρία Ζωγράφου. Νομίζω ότι θα τα πω όλα με μία φράση που δεν είναι μαντινάδα. Θα ήθελα να ήταν μαντινάδα, αλλά δεν είναι. Η Μακεδονία της ζωής μας συναντά την Κρήτη της καρδιάς μας. Και το λέω αυτό με όλη τη σημασία της φράσης, διότι εδώ στη Μακεδονία τιμούμε τους Κρήτες. Είναι οι ελευθερωτές μας στις περισσότερες περιοχές της Μακεδονίας και μάλιστα δώσαμε μαζί πολλούς αγώνες. Συμμετέχω κάθε χρόνο με χαρά στην έκθεση αυτή, την οποία δεν το κρύβω ότι τη ζηλεύω. Τη βρίσκω κάθε χρόνο αναβαθμισμένη, όχι μόνο σε επισκεψιμότητα, αλλά και σε ποιότητα. Να ευχηθώ και φέτος καλή επιτυχία σε όλες τις εργασίες και καλή αντάμωση. Να είστε καλά. Κυρία Μαξόπουλε, από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, εκπροσωπεί και βρίσκεται στο περίπτερο, θα ήθελα δύο λόγια. Καλησπέρα και από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα ήθελα να συμμεταφέρω τους χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη μας, του Χρήστου του Μέτιου. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους διοργανωτές για τις πρωτοβουλίες αυτές που δίνουν. Μέσα από τέτοιες συνέργειες γνωρίζουμε τα τοπικά προϊόντα όλης της Ελλάδας και αυτό είναι το σημαντικό. Η ανάπτυξη έρχεται από τον πρωτογενή τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και ευχαριστούμε κυρίως για τη συμμετοχή και για το γεγονός ότι τα δύο άκρα, η αγαπημένη Θράκη και η Κρήτη, συναντώνται σε αυτόν τον όμορφο χώρο και νομίζω ότι μέσα από τη ζήμωση και την ανταλλαγή και την κοινή προσπάθεια επιτυγχάνουμε πάντα θετικούς στόχους. Στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο στο Γιάννη τον Δικτάκη. Είμαστε πολλά χρόνια συνάδελφοι και φίλος. Εκπροσωπεί την Περιφέρεια Κρήτη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να απευθύνει και αυτό σε ένα σύντομο χρόνο. Κύριε Σερμάκη, είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτομαι έκθεση δική σας. Αυτό που βλέπω είναι ότι κάθε φορά είναι αναβαθμισμένη και ποιοτικά αλλά και ποσοτικά. Είμαι στην ευχάριστη θέση να βλέπω πολλούς κριτικούς παραγωγούς αλλά και παραγωγούς από όλη την Ελλάδα οι οποίοι προσπαθούν μέσα από αυτό το είδος της εκθέσης που προσφέρεται να προσφέρουν το προϊόν τους στην καλύτερη τιμή και στην καλύτερη ποιότητα. Εύχομαι σε όλους τους παραγωγούς καλή επιτυχία και καλές δουλειές. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να εκφράσω τις ευχαριστίες σε όσους έχουν βοηθήσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο
την προσπάθεια αυτή. Και θα πρέπει να ευχαριστήσω τον ΕΟΤ και τον ΕΟΤ για την στήριξη που παρέχει ως χορηγός. Να ευχαριστήσω το Επιμελητήριο Ηρακλείου, το Επιμελητήριο Ρεθύμνου, το Υπουργείο Εσωτερικών για την χορήγηση της αιγίδας. Η κυρία Υπουργός μου είπε ότι τις επόμενες ημέρες θα επισκεφτεί μάλιστα την έκθεση. Να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς επικοινωνίας, να ευχαριστήσω τα τηλεοπτικά δίκτυα που καλύπτουν αυτή τη διοργάνωση, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον τηλεοπτικό σταθμό Star, τον Sky, τον Antenna, τον Alpha, το Epsilon και τα κανάλια της Κρήτης που προσφέρουν αυτού του είδους την επικοινωνία με το κοινό. Να ευχαριστήσω επίσης το Ράδιο Θεσσαλονίκης, το Focus, να ευχαριστήσω δεκάδες μέσα που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουν βοηθήσει στη δημοσιοποίηση της έκθεσης. Επίσης, θερμές ευχαριστίες οφείλω να εκφράσω στους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά μας για να προσφέρουν υγειονομικές υπηρεσίες σε όποιους χρειαστεί. Είναι οι ερυθροσταυρίτες και οι ερυθροσταυρίτισσες, τους οποίους νομίζω ότι αξίζουν θερμά συγχαρητήρια που βρίσκονται για άλλη μια φορά κοντά μας. Επίσης, θα ήθελα να αναγνώσουν οι συνεργάτες μου όλα τα πολιτιστικά σωματεία που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις. Είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το κάνει η Νίκη Ιντούλα, που έχει δουλέψει μαζί με τον Νίκο τον Αλβανούδη, τους οποίους ευχαριστώ πολύ για αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αλλά πριν αυτή την αναφορά, να έρθει η γερόντισσα κοντά μας να μας απευθύνει τις ευλογίες της και ένα σύντομο χαιρετισμό. Χαίρετε. Απλά ήθελα να ευχαριστήσω όλους που μια και δεν είστε συνηθισμένοι να βλέπετε κάποιες μοναχές οι οποίες έχουν ένα περίπτερο σε μια συνάντηση, ούτε και εμείς είμαστε συνηθισμένοι. Είναι η πρώτη φορά που βρεθήκαμε σε μια τέτοια όμορφη, οργανωμένη και μεγάλη έκθεση. Είμαστε από ένα βουνό που θεωρητικά επικοινωνεί με τον Ψιλορίτη, από τον Κίσαβο, και ήθελα να πω ότι προσπαθούμε να ζήσουμε βιώνοντας και μοιράζοντας την άποψή μας για τις χαμένες αρετές μας, οι οποίες είναι η εργατικότητα, η μετριοπάθεια, η ολιγάρκεια και κυρίως η εργασία και η ζωή ο ένας κοντά στον άλλο και ο ένας για τον άλλο. Έτσι λοιπόν, για περισσότερα περάστε από το περίπτερό μας. Έχουμε προϊόντα παραγωγής μας, αλλά και προϊόντα που δείχνουν ότι κανείς μπορεί να είναι και παραγωγός και καταναλωτής, αλλά πέρα από αυτά να έχει συνδετικό κρίκο για όλα την αγάπη για τον δημιουργό, τα δημιουργήματα και τον άνθρωπο γενικότερα. Ήθελα μόνο να σας πω ότι πήρα από ένα καλαθάκι ένα πολύ όμορφο γλυκάκι που είχε μέσα μία μαντινάδα. Και ήθελα να τελειώσω με το να σας διαβάσω τι μαντινάδα μου έτυχε. Όποιος κατέχει να μιλεί με γνώση και με τρόπο, κάνει και κλαίν και να γελούν τα μάτια των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσω επίσης, βρίσκεται κοντά μας ο Δήμαρχος Βόσμου Κορδελιού. Κύριε Δήμαρχε, ελάτε να απευθύνετε ένα χαιρετισμό και αμέσως μετά θα καθίσετε, και η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Πασχαλίδου. Ο Δήμαρχος είναι κάθε χρόνο πιστός στο ραντεβού μας. Σας ευχαριστούμε θερμά για άλλη μια φορά για την παρουσία σας εδώ. Και ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά θερμά για την πρόσκληση που μου απέφθει να παραστώ σήμερα εδώ σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Θέλω να τονίσω ότι είναι γνωστά τα προϊόντα της Κρήτης τόσο για την ποιότητά τους όσο και για την υγιεινή σχετικά με τον ανθρώπινο οργανισμό. Έτσι λοιπόν η Κρήτη, εκτός από Λεβεντομάνα, είναι και η περιοχή που κάνει τα καλύτερα προϊόντα. Θερμά συγχαρητήρια
σε όλους και εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι η μέρα πάνω απ' όλα είναι εορταστική για το έθνος μας, εορταστική για τη χώρα και νομίζω ότι οφείλουμε εκτός πρωτοκόλλου να πούμε όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο. Μαζί μας βρίσκεται επίσης ο πρώην βουλευτής Ηρακλείου, αγαπητός φίλος, ο Γιώργος Οδικτάκης και Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κύριε Δικτάκη, ελάτε κοντά μας. Οι φίλοι της Μακεδονίας εδώ μας έχουν αγκαλιάσει και νομίζω ότι τους οφείλουμε ένα ευχαριστώ. Ο Γιώργος έχει ασχοληθεί μια ζωή με τα κοινά, με θετικό πρόσημο. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό στη διαδρομή οποιοδήποτε ασχολείται με τα δημόσια πράγματα. Όταν κάποιος βρίσκεται σε αυτή την ιερή γη, μόνο ρίγος τον διαπερνά. Σε αυτή την πόλη έμεινα περίπου 6 χρόνια ως φοιτητής. Όμως οι δεσμοί οι οποίοι είχαν αναπτυχθεί πριν ήταν τόσο ισχυροί που η Κρήτη συμπαραστάθηκε πάρα πολύ στην απελευθέρωση της Μακεδονίας με δυνατούς πολεμιστές και δεν θα ξεχάσει κανείς τον Γεώργιο Κατεχάκη, ο οποίος έδωσε τη ζωή του εδώ για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Οι Κρήτες και οι Μακεδόνες λένε ότι ταιριάζουν τα γνώτα τους. Και πράγματι έτσι είναι. Αισθανόμαστε το ίδιο με τους Μακεδόνες, αγαπημένοι, συμπορευόμενοι πάντα στους αγώνες του έθνους και αυτό που άκουσα προηγουμένως να ψάλε το εθνικό ύμνος πραγματικά με χαροποίησε και με ευαισθητοποίησε ακόμη περισσότερο για την αγάπη που τρέφουμε όλοι προς την πατρίδα. Για να μην χρονοτριβώ, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Νεκτάριο, τον οποίο ως περιφερειάρχη στήριξα, γιατί θεωρούσα ότι έκανε κάτι ωφέλιμο για την Κρήτη, κάτι ωφέλιμο για τους Έλληνες της Ελλάδας, της Βόρειας Ελλάδας και της Αθήνας πολλές φορές που έτυχε να κάνει τις εκθέσεις του. Το έχουμε πάντα να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο, γιατί είναι ωφέλιμη η παρουσία του και εμείς το εκφράζουμε πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Νεκτάριε φίλε, ευχαριστώ που με κάλεσες. Ήταν τυχαία σήμερα η παρουσία μου εδώ και θέλω να σε ευχαριστήσω που με φώναξες να πω δύο κουβέντες στους βορειοελλαδίτες φίλους μας και τους συμπατριώτες μας που σήμερα παρίστανται εδώ. Σας ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά. Τιμή μας και υποχρέωσή μας να δίνουμε το λόγο σε όποιον έχει υπηρετήσει και μάλιστα με έντιμο τόπο τα δημόσια πράγματα του τόπου. Στο σημείο αυτό πρέπει να ευχαριστήσω όμως κυρίως και θέλω να ακουστεί αυτό παντού τους εκθέτες που παρά τις συγκυρίες αυτές τόλμησαν μαζί με μας να έρθουμε εδώ σε αυτό το εννιαήμερο να αφήσουν οικογένειες, να αφήσουν δουλειές πίσω,
να έρθουν να υποστηρίξουν την επιχειρηματική τους, την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ξεσηκώθηκαν από τα διάφορα σημεία της Κρήτης αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας μπήκαν και στον κόπο, αλλά κυρίως έκαναν αρκετά έξοδα. Αυτό νομίζω που θα τους αποζημιώσει είναι αν δουν τα δικά τους τα προϊόντα, τα οποία είναι ζυμωμένα με κόπο και με μόχθο, να αποτελέσουν μέρος της καθημερινής σας διατροφής. Είμαι σίγουρος ότι το αξίζουν. Αυτό είναι και το κριτήριο της επιλογής τους, να περάσετε σε κάθε ένα από αυτούς, να τους γνωρίσετε, να χύψετε πάνω τους, να δείτε τι παράγουν και είμαι σίγουρος ότι θα σας ενθουσιάσουν. Να πω λοιπόν στο σημείο αυτό ότι τώρα το λόγο θα δώσουμε στα πολιτιστικά σωματεία. Το λόγο έχει η Νίκη Ντούλα. Θα ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Ζαχαρία και την ιδέα γη που τον Αλεξανδράκη και την ιδέα γη και τους χορευτές και τον Νίκο τον Κατσιντάκη και όλους τους εξαιρετικούς χορευτές που βρίσκονται εδώ κοντά μας. Αυτές τις ημέρες, όπως ανέφερα, θα περάσουν από εδώ περισσότεροι από 750 χορευτές, 70 μουσικοί, πάρα πολλοί άνθρωποι από το χώρο της γαστρονομίας. Θα προσπαθήσουμε να μπαντρέψουμε την κουζίνα της Μακεδονίας με την κουζίνα της Κρήτης και να αποτελέσει αυτό ένα ορόσημο στους ανθρώπους που έρχονται εδώ, να τους μπολιάσουμε με τις γεύσεις και με τις αξίες του τόπου μας. Το λόγο έχει η Νίκη Ντούλα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να αναφέρει τα πολιτιστικά σωματεία που θα βρίσκονται κοντά μας όλες αυτές τις ημέρες. Ξέρω ότι μπορεί να φαίνεται επίπονο, αλλά πιστέψτε, το αξίζουν, γιατί δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό για να βρίσκονται όλες αυτές τις ημέρες κοντά μας. Και μετά, στο τέλος, θα αναγνώσει η συνεργάτη Σοφία Σταματάκη τον κατάλογο με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Θέλω να πω ότι στις εκθέσεις συνηθίζεται να φαίνομαι εγώ ως διοργανωτής. Η πραγματικότητα είναι, και θέλω να οφείλω τις ευχαριστίες μου στους στενούς μου συνεργάτες που χειριζόμαστε εδώ και μήνες αυτή την υπόθεση. Να ευχαριστήσω λοιπόν και αυτούς που βρίσκονται κοντά μου, και βέβαια είναι ο Νίκος και βέβαια είναι η γυναίκα μου η Ελένη, η οποία είναι σταθερά βράχο και οφείλω να της εκφράσω τις ευχαριστίες. Να ευχαριστήσω τη Σοφία τη Σταματάκη, να ευχαριστήσω την Νίκη την Ντούλα για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει στο πολιτιστικό τομέα. Να ευχαριστήσω τους δεκάδες συνεργάτες στην Κρήτη που έχουν μιλήσει με ένα προς ένα τους παραγωγούς προκειμένου να τους ενημερώσουν και να τους κατατοπίσουν για αυτή την διοργάνωση. Ξέρετε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας και χωρίς την επικοινωνία πολλά πράγματα και όταν γίνονται δεν εμφανίζονται. Θερμές ευχαριστίες εκφράζω σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας και το εννοώ και το λέω. Από όλους έχουμε δεχτεί πρόσκληση, όλοι θα καλύψουν αυτή εδώ τη διοργάνωση. Νίκη, εις το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Καλωσορίζω όλους, κρητικούς και μη. Ο Νεκτάριος μου είπε να σας πω όλους τους λόγους που θα συμμετέχουν όλες αυτές τις μέρες μαζί μας τα πολιτιστικά, αλλά είναι τόσοι πολλοί και επειδή γενικά, θα με συγχωρέσει βέβαια, δεν μπορώ να τους πω όλους, γιατί πιστεύω ότι θα σας κουράσω, είναι τόσοι πολλοί, είναι παραπάνω από 50 σύλλογοι. 1.200 χορευτές θα περάσουν αυτές τις μέρες από την έκθεση. Θα τους διαβάσουμε ένα-ένα λοιπόν, να μην κουραζόμαστε. Ο Σύλλογος λοιπόν Γρεβενιωτών Θεσσαλονίκης. Ο Ποντιακός Σύλλογος Καστανά. Πάμε. Να συνεχίσω μόνο, πριν να συνεχίσει ο Νεκτάριος και εγώ, ότι μαζί μας είναι και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κατοίκων Νέας Πολιτείας, με πρόεδρο τον Ηλία τον Ανάπαλη, που ήρθε σήμερα να μας δει από κοντά, και ο Σύλλογος Γαϊτάνη, με πρόεδρο την Εύφη Μπουικίδου. Πρέπει όλους να τους πούμε, επειδή είναι πάρα πολλοί, να μην κουράζω τον κόσμο. Εντάξει. Αύριο. Λαογραφικός Σύλλογος Κρητών Θεσσαλονίκης στα Γρήμια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τραγιλιωτών Ορφέας. Ο Σύλλογος Σωσέων, η Χορευτική Ομάδα Βαρβάρας. Ο Σύλλογος Νέο Βρασνών. Ο Σύλλογος Κρητών Νομού Κυλκής στο Αρκάδι.
το Χορευτικό Σύλλογο Κριτών Βρακοφόρων Μακεδονίας. Τα Καπή Πενταλόφου, ο Λαογραφικός Χορευτικός Σύλλογος Βασιλικών, ο Μορφωτικός Λαογραφικός Όμιλος Βαβακοφή του Σερών, η Λέσχη Αρχιμαγείρων Μακεδονίας και Θράκης, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Κοσμάς ο Αιτωλός, η Χορευτική Ομάδα του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης οι Φίλοι της Παράδοσης, ο Μικρασιατικός Σύλλογος Μενεμένης η Αγία Παρασκευή, ο Σύλλογος Ποντίων Καλυθέας Σικαιών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χαριλάου οι Τρεις Ιεράρχες. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να το αποφύγω, θα με ακούσετε τώρα μέχρι το τέλος. Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Θερμαϊκού, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Βαρβάρας η Αγία Βαρβάρα, η Χορευτική Ομάδα Αγίου Παύλου Χορόσημο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ελατοχωρητών Θεσσαλονίκης, ο Χορευτικός Όμιλος Δυτικής Θεσσαλονίκης στο Σεριάνι, η Ένωση Κριτών Φοιτητών Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος Κατοίκων Νέας Πολιτείας, το Κρητικό Τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Μενεμένης με νέα παιδιά, η Παγκρίτη Αδελφότητα Θεσσαλονίκης, το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κορδελιού και Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο Κοφών και Βαρύκων Θεσσαλονίκης. Το Χορευτικό Συγκρότημα Αθλητικού Χορευτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Διόνυσος στη Σταυρούπολη, ο Εκπαιδευτικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Άγιος Λάζαρος. Να μην ξεχάσω. Συγγνώμη, εγώ προσπάθησα να μην σας κουράσω. Βέβαια πρέπει να ακουστούνε, αλλά Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Ευόσμου το Γαϊτάνι, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μετεώρων και Δήμου Παύλου Μελά Άγιος Ιωάννης, ο Λαογραφικός Σύλλογος Κριτών, όπως είπαμε, κατοίκων Νέας Πολιτείας, τα Γρήμια, καντάδα θα έχουμε, να υπενθυμίσουμε ότι θα έχουμε και μία καντάδα το Σάββατο από το Σύλλογο Ιδέα Γη που θα ξεκινήσει από την Καμάρα και θα συνεχιστεί μέχρι εδώ την έκθεση. Η Χορευτική Ακαδημία Πεύκων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμποχωρίου Ημαθίας Μέγας Αλέξανδρος, ο Χορευτικός Όμιλος Θέρμης, το Χορευτικό Τμήμα Πολιτιστικού Συλλόγου Βορείου Ελλάδος Αλέξανδρος, Καλλιτεχνικό Χορευτικό Όμιλο Πύρηχος, ο Χορευτικός Σύλλογος Ωραιοκάστρου Ερωτόκριτος, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Άγιος Βασίλειος, η Αναγέννηση, Πολιτιστικός Σύλλογος Αναγέννηση, η Ξαστεριά, είναι Σύλλογος Κριτών Ξαστεριά Θέρμης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φίνικα. Να σας πούμε, Σύλλογος Φουριωτών Καλαμαριάς Ταξιάρχης, ο Σύλλογος Αποδήμων Νικοκλιανών Θεσσαλονίκης, Γονιμονιωτών Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος Ερέων Κατοίκων Θέρμης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευόσμου Κύριλλος και Μεθόδιος, ο Σύλλογος Μυρναίων Μικρασιατών Ελευθερίου Κορδελιού, ο Σύλλογος Ποντίων Ελευθερίου Κορδελιού. Αυτά. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις όλη τη βδομάδα. Θα χαρούμε πολύ να σας ξαναδούμε. Ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να μοιάζει κουραστικό η ανάγνωση αυτή, φανταστείτε όμως ότι είναι η ελάχιστη τιμή που οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που θα δουλέψουν πολλές μέρες για να παρουσιάσουν ένα δύοωρο ή ένα ομονόωρο πρόγραμμα. Και τώρα λοιπόν, καλώ τους επισήμους και όλους να έρθουν να κόψουμε την κορδέλα των εγγενείων και μετά θα δούμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα από την Ιδέα Γη. Περίμενε, περίμενε, περίμενε.